Είμαι λίγο κουρασμένος, αν δεν ξέρω αν φαίνεται. Όμως αυτό το βίντεο πρέπει να το κάνω. Εδώ είμαστε. Πώς να σας πω τώρα, είναι meeting rooms, είναι εκτός ο floor, δηλαδή δεν είναι αυτό το μεγάλο, μεγάλος χώρος που είναι τα περίπτερα. Είναι μικρότερα meeting rooms και παρόλο που αυτό το στούντιο που θα μιλήσω τώρα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, έχει πάει εξαιρετικά και είναι αγαπημένο και έχει πουλήσει εκατομμύρια κομμάτια τα παιχνίδια του, παραμένει ταπεινό και έχει επιμένει σε meeting rooms. Μιλάω για την CD Projekt Red. Αυτός ο κόσμος που βλέπετε εδώ, αυτός ο πανικός πίσω που επικρατεί, είμαι και μες στη μέση εγώ εδώ πέρα τώρα, είναι για το Cyberpunk 2077. Οι μεγαλύτερες σουρές σε τόσο μικρά meeting rooms είναι για αυτό το παιχνίδι. Πίσω, κοιτάξτε τι γίνεται. Λοιπόν, θα κάνω μια προσπάθεια να σας πω 5 πράγματα, γιατί παρακολούθησα μια παρουσίαση περίπου μιας ώρας, ένα playing demo, δηλαδή live θέλω να πω, δεν ήταν ούτε βίντεο, ούτε rolling demo, ούτε τίποτα. Περίπου μια ώρα, περίπου 50 λεπτών για να είμαι ακριβής, έγινε σε αυτή την αίθουσα, βλέπετε και το λογότυπο, εδώ πίσω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσοι αγαπάτε τη σειρά Deus Ex, αγαλιάστε, γιατί το Cyberpunk 2077 είναι ένα παιχνίδι τύπου Deus Ex. Mankind Divided και Human Revolution. Είναι ένα first person action RPG, το οποίο λαμβάνει χώρα σε μια πόλη στη Night City. Έχω εδώ και σκονάκι, μας έχω δώσει και πληροφορίες, γιατί είναι πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, η Night City είναι μια πόλη κάπου στη Βόρεια Καλιφόρνια, από ό,τι μας είπανε, και σε ένα δυστοπικό μέλλον, βαρύ, σκληρό. Θυμίζει Deus Ex πάρα πολύ, θυμίζει και Blade Runner όμως, ακόμα περισσότερο θα έλεγα, δηλαδή είναι λίγο χάλια τα πράγματα, είναι λίγο που πάει κατά διαόλου. Δεν είναι... Και στο Deus Ex είναι πολύ βαρύ και σκληρό το περιβάλλον, αλλά εδώ μου φαίνεται ότι είναι πιο έντονο το στοιχείο της καταστροφής και της, πώς να το πω, του ξεπεσμού. Όπως και στο Deus Ex υπάρχει εξέλιξη στην τεχνολογία, με βιονικά μέρη που βάζουν οι άνθρωποι πάνω τους για να enhancements. Και ένα τέτοιο χαρακτήρα, άνθρωπο έτσι απλό, παίρνουμε στο παιχνίδι, V λέγεται. Στο demo που μας δείξαν εδώ ξεκινήσανε με γυναικείο χαρακτήρα, με γυναίκα, αλλά μπορείς να διαλέξεις το δικό σου από ό,τι μας είπανε, να πάρεις το δικό σου, να φτιάξεις το δικό σου πολεμιστή, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι να σας πω παιδιά τώρα, δείξανε πάρα πολλά πράγματα, να ξεκινήσουμε ότι είναι first person, έτσι όπως είπα προηγουμένως, ακριβώς σαν το Deus Ex. Έχει έναν καταπληκτικό, πανέμορφο, τεράστιο, ενιαίο κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά loading. Έπαθα σοκ, πραγματικά σας λέω, έπαθα σοκ. Ξεκίνησε το demo, να το πω, να το πάρω με τη σειρά. Το demo ξεκίνησε με μια αποστολή, μια μάχη. Να πας να βρεις ένα θύμα απαγωγής, το σημαίνει, κάτι τέτοιο ήταν. Και είχε πολύ μάχη. Ξεκίνησε πολύ γρήγορα δηλαδή, με μάχες κτλ. Πυροβολισμούς και special abilities που είχε ο χαρακτήρας κτλ. Μόλις τελειώνει αυτό, γίνεται ένα cinematic και επιστρέφουμε στο δωμάτιο, στο σπίτι, στη βάση μας, εκεί που είναι του χαρακτήρα. Είχε και βέβαια σκηνές έτσι πολύ γυμνό και τα λοιπά, να έχετε υπόψη, όπως στα Witcher. Και εκεί είναι που ουσιαστικά η βάση των σπίτι, η έδρα του χαρακτήρα μας. Εκεί διαλέγεις τον οπλισμό σου, διαλέγεις τον μπουφάν, το οποίο ουσιαστικά μπουφάν είναι και η στολή που δίνει τα attributes στο χαρακτήρα μας. Και ξεκινάει, παιδιά, χωρίς loading, χωρίς τίποτα, και βγαίνει σε ένα τεράστιο κόσμο με πληθυσμό απίστευτο στους δρόμους να κυκλοφορεί. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε παιχνίδι να συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό τουλάχιστον. Αρχίζεις και περπατάς, πηγαίνεις όπου θέλεις, υπάρχουν NPCs παντού να μιλήσεις, να κάνεις. Με τα πόδια, όπως στο Deus Ex ακριβώς, και με μια αισθητική παρόμοια, πιο γκρίτη όμως, πιο άγρια λιγάκι. Και παίρνεις ένα side quest να εκτελέσεις μια αποστολή. Από το side quest αυτό οδηγηθήκαμε σε ένα δεύτερο, πώς να το πω, ήταν branch το side quest. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γενικά η δομή του παιχνιδιού ήταν απίστευτη. Ξεκινάμε, παίρνουμε το side quest. Αυτό το side quest μας οδηγεί από ένα πρόσωπο, το πήραμε από έναν overlord εγκλήματος τέλος πάντων,
οδηγεί κάπου αλλού, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό το side quest γνωρίζεις κάποια καινούργια πρόσωπα, από τα οποία παίρνεις έξτρα αποστολή, έξτρα οδηγίες για αυτό που θες να κάνεις, και τελικά φτάνεις σε ένα σημείο να έχουν εμφανιστεί 2, 3, 4 μονοπάτια διαφορετικά που μπορείς να ακολουθήσεις για το τι μπορείς να κάνεις και πώς μπορείς να χειριστείς αυτή την κατάσταση που έχεις αναλάβει την αποστολή. Να πάρεις ουσιαστικά ένα ρομπότ, ένα στρατιωτικού τύπου ρομπότ, να το πάρεις από τη μαύρη αγορά και να το επιστρέψεις σε κάποιον. Τι θα κάνεις τελικά, την παίρνεις στην αποστολή. Μπορείς και να μην τη δεχτείς. Αφού την πάρεις, θα πας με βία, θα πας με τακτική, θα πας με διπλωματία. Θα σκοτώσεις αυτούς που το πουλάνε ή τους μεσάζοντες που σε έστειλαν σε αυτούς που το πουλάνε πριν από τον πρώτο overload του εγκλήματος. Πολύ βαθύ σεναριακό, και αυτό ήταν μόνο ένα side quest. Το φοβερό ήταν ποιο ήταν, ότι σε κάποια φάση, αφού βγήκαμε στον ανοιχτό κόσμο, μας δείξανε πώς είναι κτλ. Δείχνει ότι μπορεί να πάρεις και αυτοκίνητο για να κυκλοφορήσεις και σε πρώτου προσώπου κάμερα. Οδηγείς κανονικά χωρίς loading σε έναν, επαναλαμβάνω, ενίο μεγάλο κόσμο, μια πόλη, τη Night City, night, νύχτα δηλαδή. Ή μπορεί να τη γυρίσεις την κάμερα και σε τρίτο πρόσωπο και να κυκλοφορήσεις στον κόσμο, να πας όπου θέλεις, να πάρεις quests κτλ. Ρίχνω μια ματιά στο σκονάκι εδώ. Είχε διάφορους χαρακτήρες εδώ. Α, πολύ σημαντικό είναι τα upgrades που γίνονται, τα βιονικά αυτά, τα bioenhancements που γίνονται στους χαρακτήρες, γίνονται μέσα από τους RIP doctors, έτσι τους λέει. Ουσιαστικά πηγαίνεις και παραγγέλνεις τα enhancements, τα βιονικά που θέλεις, μάτια, χέρια, πόδια, όπλα κτλ. Και τα upgrades γίνονται με ένα υπέροχο τρόπο, interactive, δεν είναι απλά ότι μπαίνω, αγοράζω κάτι, κάνω το upgrade, ανεβαίνω συν 5, συν 10 κάτι κτλ. Γίνονται μέσα από ένα κινηματογραφικό τρόπο, μιλώντας με τον γιατρό, ο οποίος δεν είναι μόνο ένας, είναι διάφοροι RIP doctors που σου κάνουν τα upgrades, για να έχει πιο βάθος το σενάριο, να είσαι πιο μέσα στον κόσμο, το περιβόητο immersion που λέμε. Και αυτά τα upgrades, ας πούμε, πήγαμε σε κάποια φάση σε έναν RIP doctor, ο οποίος τις έβαλε τις V, τις χαρακτήρες δηλαδή που είδαμε στο demo, ένα βιονικό μάτι το οποίο μπορεί να σκανάρει πλέον ή να κάνει zoom στην κάμερα, και ένα χέρι με το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί τα όπλα άλλων. Τα όπλα είναι DNA coded, όπως στο δικαστή Dread, όσοι ξέρετε. Οπότε με αυτό το βιονικό χέρι, το enhancement, μπορεί να παίρνει όπλα άλλων και να χρησιμοποιεί, ή να ανεβάζει τη σταθερότητα στα δικά της όπλα. Μας δείξαν και πολλά όπλα, είχε shotguns, είχε tech shotguns που διαπερνούν το cover των αντιπάλων και τους σκοτώνουν. Έχει όπλα bounce, με σφαίρες που κάνουν bounce, κατευθυνόμενα πυρά. Τι πλούσιο παιχνίδι, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Τι πλούσιο παιχνίδι και τι περιεχόμενο μας έδειξαν. Επαναλαμβάνω, η CD Projekt παραμένει ταπεινή, τα παιδιά ευγενικά, να εξυπηρετήσουν όσους περισσότερους μπορούν. Είναι καταπληκτική. Και το παιχνίδι αυτό που ετοιμάζουν φαίνεται ένα. Επιτρέψτε μου την έκφραση, το ξέρω ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά στο ίντερνετ. Αλλά πραγματικά φαντάζει έπος αυτό το παιχνίδι. Φαντάζει έπος. Τι άλλο να πω, εδώ είπαμε η Night City είναι, θα δείτε λίγο σκηνές τρελές με ανθρώπους που τους λείπει το μισό πρόσωπο γιατί κάνουν enhancements, έχει γίνει, δηλαδή είναι εθισμένοι σε αυτό το πράγμα, και υπάρχει και το, επειδή υπάρχει σύγκρουση του σώματος με τα enhancements αυτά και πολλές φορές δεν τα δέχεται, απαραίτητο συστατικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ένα inhaler, σαν αυτό που υπάρχει και το άσθημα. Έτσι, το οποίο χρησιμοποιείς και για να ανεβάζεις το health σου, οπότε τρως damage, αλλά και γιατί πρέπει να συντηρείς τον εαυτό σου με τις εισπνοές αυτές. Αυτό είναι ουσιαστικά το κόλπο που έχουν κάνει για το health. Τι άλλο ρε παιδιά. Νομίζω ότι όλα αυτά που υπήρχαν στο demo, λίγο πολύ τα είπαμε. Εντυπωσιακό, εξαιρετικό παιχνίδι. Και εξαιρετικό figure μας δώσαν εδώ με την κοπέλα, τη V και τα Mantis Claws. Ουσιαστικά είναι το μελί όπλο που χρησιμοποιείς. Νομίζω ότι επειδή έχω δει αρκετά από τα πιο γνωστά και μεγάλα παιχνίδια της φετινής E3 μέχρι στιγμής, νομίζω ότι το The Last of Us 2, το Ghost of Tsushima και αυτό είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με την εξαίρεση του God of War.
πολλά μπράβο στη CD Projekt. Αν το πράγμα τους βγει, αν τους πετύχει αυτό που προσπαθούν να κάνουν, θα έχουμε στα χέρια μας ένα κτηνώδες παιχνίδι, ένα τέρας. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιδιά της CD Projekt, σας βλέπετε, εδώ, είναι μέσα. Στηρίξτε μικρή ομάδα που έγινε τεράστια και παραμένει μικρή και ταπεινή. Λοιπόν, Γιώργος Καλήφας για το Game Over Jar από Los Angeles και E3 2018. Γεια σας.